σε δράσεις αμφιξιωτές χαμηλού αφεντικού αποτυπώματος, θα τις εξηγήσουμε σε έργα φυσικού αερίου, όπως θα παίξει το ρόλο της μεταβατικού καυσίμου στην περιοχή, σε έργα βιωσιμότητας και διατήρησης της τηλεθέρμασης. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, αυτή η περιοχή έχει πολύ δεμή χειμώνα και άρα μεγάλο κόστος θέρμασης χρησιμοποιούν και τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και βεβαίως η βελτίωση του αστικού τοπίου και των πόλεων και των χωριών βεβαίως, ώστε να μπορούν να παραμείνουν οι άνθρωποι σε τόπο τους. Συνολικά έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ήδη 54 έργα αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ και θα φέρουμε σε έργα που έχουν να κάνουν με τα έργα της πολιτείας που έχουν ως που κυκλοφορούν από την πολιτεία. Δεν αναφέρομαι σε έργα που μετασχηματίζονται το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής από το Λιμνίτη σε ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας. Μεγάλα έργα είναι το έργο η κατασκευή φυσικού αερίου που θα φέρει, αέριο στη Δυτική Μακεδονία ενώ η Καρδική Καλλιγραφία με την Λοζάνη 167 εκατομμύρια ευρώ, συνολικό μήκος 147 χιλιόμετρα, θα είναι 100% συμβατός, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, με τη μεταφορά υδρογόνου και 23 του μηνός πιθανότατα θα γίνουν τα εγγένεια του πρώτου αεροταξίου εδώ στην Λοζάνη. Επίσης, 80 εκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακές δράσεις χαμηλού αθλητικού αποτυπώματος, ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε ήδη σήμερα, μάλιστα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Νίκο Παπαθανάση και τον Άδωνη του Γεωργιάδη, για τις περιοχές, για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και βεβαίως να έχουν προοπτική. Επίσης, ό,τι αφορά την τηλεθέρμανση, έχουμε διαθέσει και διαθέτουμε και ακόμα διάσημα 170 εκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσουμε τον παλιό τρόπο με τον οποίο θερμαινόταν το νερό, το οποίο στη συνέχεια μεταφερόταν σε κατοικίες και σε επαγγελματικούς καταναλωτές. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα κοβέλι το οποίο έχει κατασκευαστεί, έχουμε μία μονάδα βιομάρες που έχει κατασκευαστεί, αλλά κατασκευάζουμε μία μονάδα συμπαραγωγής 80 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού που θα δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, να θερμαίνουμε το νερό και βεβαίως να παρέχουμε ζεστό νερό στις πόλεις. Επίσης, έχουμε έναν αγωγό διασύνδεσης του Λιμαίδας με τη νέα μονάδα του Λιμαίδα 5, ώστε να θερμαίνεται, να τηλεθερμαίνεται η πόλη από τη νέα μονάδα της ΔΕΗ, τη σύγχρονη, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Και βεβαίως 18 εκατομμύρια για να διασυνδέσουμε και το Μίντο και την Πλεδεμαϊδα. Επίσης, 64 εκατομμύρια ευρώ σε έργα φυσικού αερίου για να διασυνδεθούν δημοτικές ενότητες, μικρότερες, η Σιάτιστα για παράδειγμα και άλλες, αλλά και οι κατοικίες με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Συνολικά 38 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων και θα αναφερθώ εδώ σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά τη μείωση του κόστους ενέργειας σε επαγγελματίες αλλά και σε νοικοκυριά. Θα αναφερθώ στους επαγγελματίες, αναφέρθηκα πριν για τις ενεργειακές κοινότητες και τον περιορισμό που υπάρχει στον ηλεκτρικό χώρο. Όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς προωθούμε μέσα στο μήνα, μέσα στο Φεβρουάριο, την νομοθέτηση μιας διάταξης η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες να συνδεθούν στην υψηλή τάση, κατασκευάζοντας δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό που είναι πάνω από 10 ΜΒ, ώστε να συνδεθούν στην υψηλή τάση, όπου εκεί μπορούν να βρουν περισσότερο, πιο εύκολα ηλεκτρικό χώρο, κατασκευάζοντας φωτοβολταϊκό, σύστημα φωτοβολταϊκού με μπαταρία, επιδοτούμε το σύστημα αυτό μέσα από ένα πρόγραμμα 360 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα ανακοινωθεί επίσης εντός του μήνα, και έτσι να μπορούν να παράγουν την ενέργεια την οποία καταναλώνουν και να συμψηφίζουν με εικονικό συμψηφισμό, με virtual net metering. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό δεν ισχύει και για τη χαμηλή και μέση τάση, αλλά επειδή εκεί είναι πιο χωρισμένα τα δίκτυα, γι' αυτό δίνεται τη δυνατότητα να υπάρξει εικονικό συμψηφισμό στην υψηλή τάση. Ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο θα δώσει δυνατότητα σε εκατοντάδες και χιλιάδες μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνδεθούν και εκεί τα επιμελητήρια θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί μπορεί να είναι οι φορείς οι οποίοι θα συνδέσουν, θα συνθέσονται και στις επαγγελματικές ομάδες. Επίσης, έχουμε το τεράστιο πρόγραμμα των πλούνων. Το ΕΒ επίσης θα μπορούν να κατασκευάσουν και να συνδέονται στην υψηλή τάση. Είναι και εκεί, φυσικά, το ΕΒ δεν είναι κάτι λιγότερο από επαγγελματικές κοινότητες. Έτσι, αγροτών και επαγγελματίες βεβαίως. Επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες μπορεί να είναι
είναι επαγγελματική, είναι συνεταιριστή. Τώρα, 10 κιλοβάτ, επίσης, ανεξάρτητα από αυτό, για κατοικίες, για νοικοκυριά και για επαγγελματίες, πρόγραμμα το οποίο μέχρι 15 Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, σύστημα φωτοβολταϊκών μπαταρία, επιδοτούμε έως και 60% για να βάλουμε το τι ακόμα περισσότερο και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ανακοινώσει πρόγραμμα για τους επαγγελματικούς καταναλωτές. Εκεί, με μία απλή αίτηση στο ΔΔΕ, έχουμε διασφαλίσει πάνω από 2.000 ΜΒ, 2 GΒ ηλεκτρικού χώρου στην Ελλάδα και επισκέπτη στην Δυτική Μακεδονία. Προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, γιατί πριν τον εξυπηρετισμό προέχει η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ κάναμε και εξής πριν να το πούμε η κυβέρνησή μας, το τελευταίο πρόγραμμα αξιοποίησε εδώ στην περιοχή 52,5 εκατομμύρια ευρώ, 52,5 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσουν 3.852 νοικοκυριά να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους ενεργειακά.